θέλω να πω με καθαρό τρόπο ότι εμείς βλέπουμε ότι και ένα κομμάτι επικίνδυνο, τυχοδιοκτικό εντός της κυβέρνησης θα επιδίωκε. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Θα επιδίωκε. Έχετε αυτή την αίσθηση ότι κάποιοι το προσάγουν από το ελπίζω να διαψευστώ και να μην έχω μια αίσθηση που ακουμπάει στην πραγματικότητα. Αλλά φοβάμαι ότι υπάρχει μια μερίδα ακραίων απόψεων εντός της κυβέρνησης και ίσως συνήθως αυτοί κινούνται γύρω από τον κύριο Σαμαρά, διότι δεν έχει να κάνει με την ονοματολογία και τα πρόσωπα, έχει να κάνει με την πολιτική άποψη, ότι φλερτάρουν με το να ανεβεί το θερμόμετρο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία με κάποιες κρίσεις που κανείς δεν μπορεί να τις προσδιορίσει, προκειμένου να αναζητήσουν και να επιζητήσουν συνένεση εδώ και τώρα, να βρεθούν και 180, διότι βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την κρίση. Εδώ εμείς προειδοποιούμε με σαφήνεια και καθαρό τρόπο να μην παίξει το επικίνδυνο χαρτί αυτό η κυβέρνηση, διότι συνήθως αυτά τα πολιτικά παιχνίδια τα πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά και το έχει αποδείξει αυτό η πρόσφατη, η νεότερη ελληνική ιστορία, όταν βάζαμε τα εθνικά θέματα για να κάνουμε εσωτερικό παιχνίδι. Επομένως, εάν θέλει η κυβέρνηση να συνεννοηθεί, να ενημερώσει και να δούμε αν μπορούμε να έχουμε συμπτώσεις ή όχι, πρέπει να το κάνουμε με σοβαρότητα. Στο φως της ημέρας υπάρχει Ελληνικό Κοινοβούλιο, υπάρχει Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, υπάρχει Συμβούλιο Αρχηγών, υπάρχει αίτημα των τριών κομμάτων της αντιπολίτευσης υπό τον πρόεδρο του κ. Παπούλια και ακούσαμε χθες τον κ. Βενιζέλο ότι δεν χρειάζεται κανένα Συμβούλιο Αρχηγών. Επομένως η ίδια η κυβέρνηση αρνείται αυτό που κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν κάνει. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο να ενημερωνόμαστε, στο να ξέρουμε τι γίνεται. Και βέβαια από εκεί και πέρα να διαπιστώσουμε και να διατυπώσουμε τις απόψεις μας. Αυτό όμως δεν γίνεται.